Με λένε Κώστα. Είμαι εκπαιδευτικός, πατέρας δύο παιδιών και ημικρανικός ασθενής. Μπορεί να αναρωτιέστε. Μα καλά. Κάποιος που έχει ημικρανία είναι ασθενής. Μπορεί ο πονοκέφαλος, όσο δυνατός και να είναι, να θεωρείται ασθένεια. Η απάντηση είναι ναι. Γιατί η ημικρανία δεν είναι απλά ένας δυνατός πονοκέφαλος. Είναι μια νευρολογική νόσος, η οποία δεν θεραπεύεται. Υπάρχουν βέβαια περίοδοι που οι κρίσεις είναι λιγότερο συχνές και άλλες που μπορεί να έχεις ως και 14 κρίσεις το μήνα. Το σίγουρο είναι ότι από τη στιγμή που η ημικρανία μπαίνει στη ζωή σου, την παντρεύεσαι. Τι ακριβώς είναι μια κρίση ημικρανίας? Αν μου ζητούσατε να σας την περιγράψω, θα χρησιμοποιούσα μόνο μία λέξη. Εφιάλτης. Γιατί ο πόνος διαρκεί ώρες, ακόμη και μέρες. Και τότε δεν μπορώ να λειτουργήσω. Κάθε λέξη βγαίνει με δυσκολία, κάθε βήμα θέλει προσπάθεια. Δεν μπορώ να δουλέψω, δεν μπορώ να σταθώ ούτε όρθιος. Και πέρα από τον πόνο. Είναι η ναυτία, η εμετή, η εξάντληση, πολλά άλλα. Το δικό μου ταξίδι με την ημικρανία άρχισε πολύ νωρίς. Ήμουν μόλις 5 ετών όταν ξεκίνησαν οι κρίσεις. Φανταστείτε ένα παιδάκι να υποφέρει για ώρες από αφόρητους πόνους. Να μην μπορεί να κοιμηθεί, να διαβάσει, να παίξει. Να χαρεί με όλα όσα κάθε παιδί, κάθε μικρό παιδί έχει δικαίωμα να χαίρεται. Καθώς μεγάλωνα, οι περιορισμοί γίνονταν ακόμα πιο έντονοι. Θυμάμαι ως έφηβος να είμαι αναγκασμένος να μένω για ώρες κλεισμένος στο δωμάτιό μου. Χωρίς φως, χωρίς θορύβους, γιατί επιδεινώνουν την ημικρανία μου. Ενώ οι φίλοι μου έβγαιναν για βόλτα ή πήγαιναν σινεμά. Σκεφτόμουν ότι αυτό που μου συμβαίνει είναι πολύ άδικο. Στο πανεπιστήμιο, ίδια ιστορία. Πώς να παρακολουθήσω μάθημα, πώς να συγκεντρωθώ στα εργαστήρια όταν με το ζόρι μπορούσα να δω καθαρά. Πώς να δώσω εξετάσεις όταν είχα επί τρεις μέρες ημικρανία. Όπως καταλαβαίνετε, έχασα εξεταστικές. Όμως έχασα και εκδρομές, πάρτι, εξόδους. Πολλές από τις στιγμές που καθιστούν τα φοιτητικά μας χρόνια τα καλύτερα της ζωής μας, χάθηκαν. Η χειρότερη περίοδος ήταν ο στρατός. Δεν θα ξεχάσω τις ώρες στη Σκοπιά υπομένοντας τον πόνο, προσπαθώντας με το ζόρι να σταθώ όρθιος. Για να μην αναφέρω τον εφιάλτη των ασκήσεων ή την τήρηση του αυστηρού καθημερινού προγράμματος. Και φυσικά κανείς δεν καταλάβαινε τι περνούσα. Πάλι πονάς, μου έλεγαν. Πώς κάνεις έτσι για ένα πονοκέφαλο? Αυτή η έλλειψη κατανόησης είναι μία από τις χειρότερες πλευρές της ζωής με ημικρανία. Πονάς, αλλά το νιώθεις μόνο εσύ, δεν φαίνεται. Αυτό είναι το πρόβλημα με την ημικρανία. Πώς θα δώσεις τον άλλον να καταλάβει ότι υποφέρεις? Γι' αυτό και στην επαγγελματική μου ζωή τα πράγματα ήταν αρκετά δύσκολα, ειδικά στην αρχή. Φανταστείτε να έχω από το πρωί κρίση ημικρανίας και να πρέπει να κάνω 6 ώρες μάθημα σε μια τάξη με 25 εφήβους. Είναι αδύνατον. Κι όμως δεν είχα επιλογή. Έλα Κώστα, πάρε ένα παυσίπονο και κάνε μάθημα. Ήταν η συνήθις απάντηση των συναδέλφων. Υπήρξαν φορές που είπα, δεν πάει άλλο, θα αλλάξω δουλειά. Ξέρω ασθενείς που το έχουν κάνει. Ή που έχουν χάσει τη δουλειά τους επειδή οι κρίσεις τους ανάγκαζαν να μένουν συχνά στο σπίτι. Και εκτός των άλλων, δεν μπορούσαν να πάρουν αναρωτική άδεια. Γιατί δεν δικαιολογείται για την ημικρανία. Είναι παράδοξο. Είναι άδικο. Ενώ η ημικρανία είναι μια νόσος που επανειλημμένα καθιστά τον ασθενή μη λειτουργικό, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να πάρει αναρωτική άδεια αν χρειαστεί να λείψει τη δουλειά του. Γι' αυτό πέρασαν πολλά χρόνια μέχρι να νιώσω άνετα και να μιλήσω ανοιχτά στους συναδέλφους μου. Και χαίρομαι που το έκανα. Γιατί τελικά βρήκα κατανόηση και υποστήριξη. Όμως άλλοι ασθενείς δεν είναι τόσο τυχεροί. Και δυστυχώς είναι πολλοί. Αλλά οι πάσχοντες δεν είναι οι μόνοι που υποφέρουν. Πιστέψτε με, η ημικρανία επηρεάζει και τη ζωή της οικογένειάς τους. Η γυναίκα μου και τα παιδιά μου έχουν προσαρμοστεί πια. Καταλαβαίνουν την κατάσταση. Δηλαδή, η ημικρανία έγινε μέρος και τη δική τους ζωής. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν έχω κρίση, η ζωή στο σπίτι σταματά. Όσο εγώ είμαι κλεισμένος στο δωμάτιο, δεν ακούγεται τίποτα. Ούτε ομιλίες, ούτε μουσική, ούτε τηλεόραση. Το σπίτι γίνεται νεκροταφείο.
Το χειρότερο είναι ότι δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε τίποτα. Μπορεί το βράδυ να κοιμηθώ μια χαρά και το επόμενο πρωί να μην μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι. Μια έξοδος για φαγητό με φίλους. Μια εκδρομή. Μια οικογενειακή επίσκεψη. Όλα μπορεί να κυρωθούν την τελευταία στιγμή. Θα πείτε, μα δεν υπάρχουν νέες θεραπείες που μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά. Ναι, υπάρχουν. Αλλά το ζητούμενο για εμάς τους ασθενείς είναι να έχουμε πρόσβαση όταν τις χρειαζόμαστε. Ευτυχώς, με την πρόοδο της επιστήμης, τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές και φυσικά την υποστήριξη από τον γιατρό μου, σήμερα μπορώ να λειτουργώ φυσιολογικά. Η ζωή μου, τα σχέδια της γυναίκας μου και των παιδιών μου δεν περιστρέφονται πια γύρω από την ημικρανία μου. Η ανασφάλεια έπαψε να κυριαρχεί στη ζωή μας. Έχω πια περισσότερες επιλογές και ευκαιρίες στην καθημερινή μου ζωή. Περισσότερες στιγμές με τα αγαπημένα μου πρόσωπα. Όμως δεν συμβαίνει το ίδιο με όλους τους ασθενείς. Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 700.000 ημικρανικοί ασθενείς. Πολλοί από τους οποίους υποφέρουν χωρίς να έχουν υποστήριξη από εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας. Δηλαδή, τον νευρολόγο. Ούτε πρόσβαση στην κατάλληλη για αυτούς αγωγή. Γι' αυτό, το μήνυμα που θέλω να στείλω σε αυτούς τους ανθρώπους είναι να μην σταματούν να αναζητούν διάγνωση και ιατρική βοήθεια. Σήμερα η επιστήμη έχει κάνει άλματα για την αντιμετώπιση της ημικρανίας και υπάρχουν πολλές δυνατότητες για καλύτερη ποιότητα ζωής στην καθημερινότητά μας. Τέλος, η πολιτεία θα πρέπει να στέκεται έμπρακτα στο πλευρό των ημικρανικών ασθενών σε δύο σημαντικούς τομείς. Την επικαιροποίηση της εργασιακής νομοθεσίας και βέβαια την υποστήριξη της πρόσβασής τους στη σωστή θεραπεία, τη σωστή στιγμή. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.